Καλή αρχή να έχουμε λοιπόν στη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, κυρία Υπουργέ, και θέλουμε να θίξουμε με την πρώτη μας ερώτηση το ζήτημα της μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Των νεοδιόριστων από το 2020. Γιατί παρά το ότι αυτοί έχουν διοριστεί, ακόμα εκκρεμεί η μονιμοποίησή τους. Ολοκληρώθηκε μια ακόμα σχολική χρονιά, η προηγούμενη, και χιλιάδες λοιπόν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διορίστηκαν το 2020 και το 2021, εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς ομοιρίας και ανασφάλειας, κυρία Υπουργέ. Γιατί το λέμε αυτό? Μα γιατί έχει ήδη συμπληρωθεί προπολού ή συμπληρώνεται σε λίγες μέρες η διετής δοκιμαστική υπηρεσία, η οποία προβλέπεται για αυτούς τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, και παρόλα αυτά ακόμα να γίνει και βρίσκεται στον αέρα, εκκρεμεί δηλαδή εκείνη η διαπιστωτική διοικητική πράξη της μονιμοποίησής τους. Δεν μιλάμε τώρα για εκπαιδευτικούς, κυρία Υπουργέ, οι οποίοι ξεκίνησαν να εργάζονται τώρα, τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια στην εκπαίδευση με το διορισμό τους. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο δημόσιο σχολείο για πάνω από 15 χρόνια, πάρα πολλοί από αυτούς. Έχουν αλωνίσει κυριολεκτικά από άκρη σ' άκρη όλη τη χώρα, δουλεύοντας ως εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία. Και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μάλιστα, όπως την περίοδο της πανδημίας, είναι αυτοί οι οποίοι κράτησαν το σχολείο και την εκπαίδευση όρθια. Θεωρούμε λοιπόν εν κατακλείδη, κυρία Υπουργέ, ως ΚΚΕ, ότι άμεσα και βέβαια πριν από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, που θα γίνει την 1η του Σεπτέμβρη, ότι άμεσα οφείλει η κυβέρνηση και ο νέος Υπουργός Παιδείας, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να τοποθετηθείτε και να ικανοποιήσετε τις δίκαιες διεκδικήσεις αυτών των εκπαιδευτικών, δίνοντας επιτέλους τέλος στην αγωνία χιλιάδων ανθρώπων. Σας ρωτάμε λοιπόν, και αυτό είναι το αντικείμενο της ερώτησής μας, τι θα κάνετε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί αυτή η απαραίτητη διαπιστωτική πράξη της μονιμοποίησης. Τους ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, καλή μας αρχή, όπως λέτε κι εσείς. Με καλό, επουσιώδη, σοβαρό, τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και κατανόηση. Θέλω να ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Τη συζήτηση αυτήν δεν θα την κάναμε 12 χρόνια πριν, αν η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε προχωρήσει σε πολλούς, με απόλυτη ανάγκη βέβαια, διορισμούς εκπαιδευτικών. Από το 2020 έχουν γίνει 28.500 νέοι διορισμοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με αυτό. Για αυτούς τους εκπαιδευτικούς, καθεστώς ανασφάλειας ήταν το στάτους, αν θέλετε, του αναπληρωτή που δεν ήταν ποτέ σίγουρος αν θα δουλέψει την επόμενη σχολική χρονιά, πού θα δουλέψει την επόμενη σχολική χρονιά, σε ποιο σχολείο ή σε ποια σχολεία, αν θα είναι μακριά από την οικογένειά του, πού θα είναι την επόμενη και αν θα είναι κάπου τη μεθεπόμενη χρονιά. Ωστόσο, στον πυρήνα του ερωτήματός σας βρίσκονται 2 διαμετρικά αντίθετες απόψεις για ένα μείζον ζήτημα που είναι η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της. Η δική σας άποψη και η δική σας άποψη. Ως προς το ζήτημα αυτό, είναι χρήσιμο και έντιμο να συμφωνήσουμε ότι μας χωρίζουν αρκετές ιδεολογικές απόψεις. Θεωρείται, αν καταλαβαίνω καλά πόσα διαβάζω, γιατί είμαι ακόμα νέα σε αυτό, την αξιολόγηση ομοιρία των εκπαιδευτικών. Χαρακτηρίζεται την σύνδεση της μονιμοποίησής τους με την αξιολόγηση και την αξιολόγηση και των καθηγητών αλλά και των σχολικών μονάδων ως μια αντιεκπαιδευτική διαδικασία. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ως προς το αν οι διαφωνίες αυτές αφορούν το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης που εμείς εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση ή γενικότερα την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και εδώ πέρα, αν θέλετε, στη δευτερολογία σας μου το κάνετε και αυτό σαφές. Αν πράγματι δεν έχετε θέμα μόνο με το πώς εμείς εφαρμόζουμε την αξιολόγηση, και εδώ να σας πω το εξής, κύριε Δελής, το οποίο είμαστε απολύτως κάθετοι, και η αξιολόγηση αξιολογείται. Η αξιολόγηση είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο ισχύει τις ελάχιστες χρονιές τις οποίες ισχύει, όμως είμαστε εδώ να ακούσουμε από την εκπαιδευτική κοινότητα κυρίως, από τους γονείς,
από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο τον οποίο μας γίνεται, στις πολιτικές συζητήσεις που κάνουμε εκτός κοινοβουλίου, έτσι ώστε την αξιολόγηση να την κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματική για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά μας και για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Με αφορισμούς, με ιδεολειψίες που αναφέρονται σε ουτοπικούς κόσμους για το τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν βελτιώνουμε τίποτα. Δεν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που μας πάνε μπροστά ως άτομα και ως κοινωνία δηλαδή. Για μας η αξιολόγηση είναι το συστατικό στοιχείο της πρόοδου. Της δικής μας πρόοδου, της πρόοδου των εκπαιδευτικών, της πρόοδου των ίδιων των παιδιών μας. Είναι απαραίτητη για να βελτιώσουμε, όχι για να τιμωρήσουμε, για να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Να βρούμε τις αδυναμίες του, να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες, αλλά και να ξεχωρίσουμε και να αναδείξουμε τις καλές πρακτικές που σας διαβεβαιώνω από την δική μου εμπειρία ως έχοντας την οικογένεια εκπαιδευτικούς, γνωρίζοντας ότι και εσείς εκπαιδευτικός ο ίδιος πρωτοβάθμιας, δεν είναι καθόλου σπάνιες οι καλές πρακτικές στο ελληνικό σχολείο, των αντίον μάλιστα. Και βέβαια, με όλα αυτά δεν εφεύραμε εμείς κάποιο τροχό. Η αξιολόγηση εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης ως βελτιωτική διαδικασία. Έχουμε ως προς αυτό ήδη καθυστερήσει. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και διαβεβαιώνω ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουμε δίπλα μας τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Απόδειξη αυτού το γεγονός ότι μέχρι τώρα η διαδικασία της αξιολόγησης προχωρεί ομαλά, έχουμε ελάχιστες αποκλήσεις που απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Σήμερα που μιλάμε, και τελειώνω τώρα κύριε Πρόεδρε, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, καθώς και η επιλογή των συμβούλων εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διενεργήσουν τις ατομικές αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης έχει ήδη ξεκινήσει σε όλες τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά τη χώρα και μαθαίνουμε ότι γίνεται μέσα σε κλίμα συνεργασίας, σε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου. Ολοκληρώνεται άμεσα, όπου και θα προχωρήσει, όπως ρωτάτε, και η έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης για τους δόκιμους νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς του 20 και του 21, ομαλά, όπως προβλέπει ο νόμος. Σας ευχαριστώ. Απαντήσατε, κυρία Υπουργέ, και απαντήσατε μάλιστα ευθέως ότι συνδέεται τη μονιμοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών με την αξιολόγησή τους. Αυτό κατάλαβα εγώ και νομίζω ότι αυτό κατάλαβαν όλοι όσοι σας άκουσαν. Περισσότερο σταθήκατε στην ανάλυση της αξιολόγησης και ξέρετε, επειδή ρωτάτε, θα σας απαντήσω ευθέως, κυρία Υπουργέ, η αντίθεσή μας αφορά τη συγκεκριμένη αξιολόγηση της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό έχουμε τώρα μπροστά μας. Δεν θα κάνουμε μια φιλολογική συζήτηση για την αξιολόγηση. Αυτή είναι η αξιολόγηση της κυβέρνησης, σε συνέχεια μάλιστα της νομοθετικής προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, και αυτήν λοιπόν κρίνουμε και την κρίνουμε ως αντιεκπαιδευτική, ως απειλή για τα ίδια τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, γιατί αυτό είναι τελικά που εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα και κύρια. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μικρό ιστορικό και να πω ότι τέτοιες διαπιστωτικές πράξεις, δεν ήσασταν εσείς βέβαια στο Υπουργείο, δεν οφείλετε να το γνωρίζετε, είχαν ξεκινήσει να γίνονται το 2022 από αρκετές διευθύνσεις εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αττική. Αυτές ακυρώθηκαν με παρέμβαση του Υπουργείου, με ένα κυριολεκτικά πισόπλατο χτύπημα απέναντι σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους είπατε ότι έχει σταματήσει η ανασφάλειά τους. Πώς έχει σταματήσει η ανασφάλειά τους από τη στιγμή που δεν έχουν μονιμοποιηθεί? Δεν καταλαβαίνω. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ανοίγω μια παρένθεση τώρα για την ανασφάλεια των αναπληρωτών, πόσους αναπληρωτές αναμένεται να προσλάβει φέτος η κυβέρνηση? Πέρσι προσέλαβε 40-45.000. Για αυτούς λοιπόν θα ισχύσει ξανά η ανασφάλεια. Άρα τι πρέπει να κάνετε? Να διορίσετε όλους όσους εργάζονται στην εκπαίδευση. Αυτό πρέπει να γίνει, αυτό μπορεί να γίνει και οφείλετε να το κάνετε. Συνεχίζω όμως. Συνδέσατε λοιπόν από πέρυσι η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου τη δίχρονη δοκιμή των νεοδιόριστων για τη μονιμοποίησή τους με τις διαδικασίες, όπως είπα, της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των σχολείων, και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Πρόκειται, κυρία Υπουργέ, γιατί θέλουμε να μιλάμε ανοιχτά και ειλικρινά, όπως είπατε. Πρόκειται για έναν ομό, για έναν προκλητικό εκβιασμό και για μια επιχείρηση εκφοβισμού και τρομοκράτησης αυτών των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, προκειμένου να προχωρήσει πάση θυσία αυτή η αντιδραστική αξιολόγηση, δηλαδή ο ασφικτικός έλεγχος των εκπαιδευτικών
επάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να υλοποιηθούν όλες εκείνες οι αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, βέβαια, δεν πρωτοτυπείται σε αυτό, και που θα έχουν βέβαια τελικά αρνητικές επιπτώσεις εκτός από τους εκπαιδευτικούς, όπως είπα, και στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Ποιων παιδιών όμως? Των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Γιατί η μόρφωσή τους θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την τσέπη τους. Γιατί ξέρετε, κυρία Υπουργέ, η αξιολόγησή σας οδηγεί τα σχολεία, η αξιολόγηση της κυβέρνησης και της προηγούμενης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγεί τα σχολεία να γίνουν σχολεία πολλών ταχυτήτων και πολλών κατηγοριών, καταργώντας τα όποια γεωγραφικά όρια υπάρχουν και διασφαλίζουν αυτά τα όρια ως ένα βαθμό την κοινωνική αντιπροσώπευση, ως ένα βαθμό. Και στα οποία κατηγοριοποιημένα σχολεία θα υπάρχει δήθεν, με τα λεγόμενα εσχάτως του Υπουργού, θα υπάρχει δήθεν ελεύθερη επιλογή, λέει, από τους γονείς. Ενώ στην πραγματικότητα θα γίνεται το ακριβώς αντίστροφο. Τα σχολεία θα είναι εκείνα τα οποία θα επιλέγουν τους μαθητές με βάση τις επιδόσεις τους, όπως γίνεται ήδη στο εξωτερικό. Για τους εκπαιδευτικούς όμως ετοιμάζεται και ένα ακόμα χτύπημα. Δεν φτάνει το ότι αρνείστε να τους μονιμοποιήσετε αυτοδίκαια, ενώ έχουν παρέλθει τόσα χρόνια, αξιοποιώντας μια διάταξη και ερμηνεύοντας μια διάταξη που την έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα προηγούμενο νόμο, την οποία τη συνεχίσατε εσείς στο νόμο του 2021, ετοιμάζεται για τους εκπαιδευτικούς όμως και ένα ακόμα χτύπημα. Είναι το χτύπημα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Γιατί και αυτό το λέμε χτύπημα, από τη στιγμή που υποβαθμίζει κι άλλο το πτυχίο, θα είναι μία ακόμα διαγωνιστική διαδικασία. Δεν ξέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει μέχρι τα γεράματά τους να περνάνε από εξετάσεις, να αποδεικνύουν ότι κάνουν για εκπαιδευτικοί, την ώρα που πολλοί από αυτούς δουλεύουν 10, 15 και 20 χρόνια ως αναπληρωτές. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή, να σας πω, κυρία Υπουργέ, ότι οι εκπαιδευτικοί παλεύουν για ένα σύγχρονο σχολείο το οποίο θα αφορά όλα τα παιδιά και θα υπερασπίζεται τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών. Και αρκετοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς που ασκούν αυτό το λειτουργήμα, δεν θα το πω δουλειά, κλείνουν πάνω από 3 χρόνια, μπαίνουν στον 4ο χρόνο, για τους οποίους αρνείστε τη μονιμοποίηση του διορισμού τους. Σας καλούμε να το λύσετε, να το κλείσετε το ζήτημα αμέσως και να μην το αφήνετε σε εκκρεμότητα. Σας ευχαριστώ.